Πριν καλά-καλά εφαρμοστεί, άρχισαν οι γκρίνιες και αυτή τη φορά εκ μέρους του εμπορικού κόσμου του Ρεθύμνου. Ο λόγος για την απόφαση του Δήμου να επεκτείνει το μέτρο του δακτυλίου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όπως τονίζει στην Κρήτη TV η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κυρίως το κρίσιμο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, που αφενός οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τους καταναλωτές να κάνουν τη βόλτα τους στην αγορά και αφετέρου πολλοί επαγγελματίες προχωρούν σε εργασίες ανακαίνησης των καταστημάτων τους, ο δακτύλιος θα πρέπει να μην τίθεται σε ισχύ. Το να υπάρχει ένας δακτύλιος και όλο το χρόνο έχει δημιουργήσει κάποιο θέμα. Σίγουρα θα έχουμε δακτύλιο μέχρι και τα Χριστούγεννα. Από εκεί και πέρα συζητάμε το να αφήσουμε ένα κομμάτι ανοιχτό. Γιατί γίνονται ανακαινήσεις καταστημάτων που πρέπει να γίνεται η διέλευση όλων των συνεργείων. Μέχρι στιγμής, μέχρι και τα Χριστούγεννα, ναι, θα έχουμε δακτύλιο όλο το χρόνο. Το ζήτημα αυτό τέθηκε επιτάπητο σε συνάντηση του Προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τον Θωμά Κρεβετζάκη. Ωστόσο, να ξεκαθαρίζει πως το μέτρο του δακτυλίου θα πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Ο δακτύλιος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι κάτι το οποίο και μάλιστα και με τις τελευταίες συζητήσεις που έχουν γίνει πρέπει να το θεωρούμε κάτι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή, θα πρέπει σταδιακά να περιορίζουμε στο δυνατόν πιο πολύ τη χρήση του αυτοκινήτου και τα αυτοκίνητα τα οποία θα μπαίνουν πλέον έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πάμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα χώρο μηδενικών ρήπων και πολύ χαμηλής κίνησης στο ιστορικό κέντρο. Ο κ. Κρεβετζάκης κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου την πρόταση να δρομολογηθεί το ηλεκτρικό μίνιμπας του Δήμου σε μια γραμμή που θα καλύπτει περιμετρικά το ιστορικό κέντρο, διερχόμενο μάλιστα και από την οδό Αρκαδίου. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ουσιαστικά οι μήνες με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο, να καλύπτει ένα μέρος των δρομολογίων και της εξυπηρέτησης του κόσμου που θέλει να κινηθεί στο εμπορικό κέντρο, περνώντας από όλους τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων και περιμετρικά του ιστορικού κέντρου, ένα δρομολόγιο το οποίο έκανε, αλλά χωρίς να έχει ιδιαίτερη απήχηση. Αλλά νομίζω ότι δρομολογώντας σε αυτή τη γραμμή τη συγκεκριμένη περίοδο, θα λύσει το θέμα της πρόσβασης στο ιστορικό κέντρο. Και ενώ το θέμα της ισχύς του δακτυλίου αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τον εμπορικό κόσμο, οι επαγγελματίες κυρίως της Παλιάς Πόλης ζητούν από το Δήμο να φροντίσει ακόμα περισσότερο την αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς και να λειτουργήσει δημόσιες τουαλέτες στο ιστορικό κέντρο.